Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, Τετάρτη 10 Μαρτίου σήμερα. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα με τα σημαντικότερα θέματα εδώ στο CNN Greece. Και βεβαίως ξεκινάμε από τα επεισόδια χθες στη Νέα Σμύρνη, καθώς σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες το βράδυ περιοχή μετά από σοβαρά επεισόδια και οδομαχίες που ξέσπασαν από ομάδα ατόμων που αποκόπηκε και αμαύρωσε συγκέντρωση χιλιάδων πολιτών κατά της αστυνομικής βίας. Αυτή η ομάδα επί ώρες συγκρουόταν με την αστυνομία, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ένας αστυνομικός δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς η ζωή του να διατρέχει κανένα κίνδυνο. Άλλοι τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ τα βία επεισόδια άφησαν πίσω τους πολλές υλικές ζημιές, η πλήρης έκταση των οποίων θα αποκαλυφθεί σήμερα. Παράλληλα έγιναν 16 συλλήψεις συνολικά από την αστυνομία και προσήχθησαν και άλλα 11 άτομα τα οποία αφέθησαν ελεύθερα. Αναφορικά με τον σοβαρό τραυματισμό του 27χρονου αστυνομικού, δεκάδες βίντεο κατέγραψαν τα πρωτοφανούς βιότητας γεγονότα και δείχνουν έναν όχλο να κινείται για να επιτεθεί σε δίκυκλα της ομάδας δράσης, τα οποία και είχαν απομονωθεί στη διάρκεια των συμπλοκών, πέφτοντας σε οδοφράγματα που είχαν στήσει άγνωστοι. Οι ομάδες των αστυνομικών έσπασαν σε υποομάδες και ο 27χρονος φαίνεται να επέβαινε ως συνοδηγός σε μηχανή πριν οι κουκουλοφόροι τον πετάξουν στον δρόμο και αρχίσουν να τον χτυπούν ανελέητα επί πάνω από 2 λεπτά. Από θαύμα δεν έχασε τη ζωή του, ενώ όπως έλεγε ο ίδιος σε συναδέλφους του από το Σώμα Ειδικών Φρουρών που πήγαν στο νοσοκομείο για να τον επισκεπτούν, η μανία του όχλου ήταν τέτοια που κατάλαβε ότι τον ήθελαν νεκρό. Ο αστυνομικός φορούσε το κράνος, το είχε ασφαλίσει, κάτι που όπως φαίνεται του έσωσε τη ζωή, ενώ όπως είπε, οι επιτιθέμενοι χτυπούσαν με δύναμη πάνω στο κράνος, γούρλιαζαν και προσπαθούσαν να του το αφαιρέσουν. Τελικά το κατάφεραν και συνέχισαν να χτυπούν το κεφάλι του. Ο αστυνομικός έχει κακώσεις στο κεφάλι, αλλά ευτυχώς οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Τώρα, πριν συμβούν όλα αυτά, μια πρωτοφανούς μαζικότητας πορεία για την περιοχή εκτυλισσόταν στη Νέα Σμύρνη. Οι άνθρωποι κάθε ηλικίας, ανοιχτές συνελεύσεις πολιτών και άλλες συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Νέας Σμύρνης για να διαμαρτυρηθούν για τα φαινόμενα αστυνομικής βίας, στον απόϊχο του ξυλοδαρμού πολίτη από αστυνομικούς και των συλλήψεων που σημειώθηκαν το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην πορεία συμμετείχαν πάνω από 5.000 άτομα. Ωστόσο, τα επεισόδια ξέσπασαν λίγο πριν τις 7.30 επί της οδού Πλαστήρα, κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας. Τώρα, τα γεγονότα αυτά βάζουν φωτιά στο ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα, με την κυβέρνηση να δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ για όσα συνέβησαν χθες και την αξιωματική αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την οργή των πολιτών. Πάντως, στη χθεσινή του παρέμβαση, ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αποφασισμένος για τον τερματισμό ενός φαινομένου, ενός διαφαινόμενου κύκλου βίας, λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να διχάσει, ενώ απευθυνόμενος στην νεολαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για νέους που είναι προορισμένοι να δημιουργούν και όχι να καταστρέφουν. Από τη μεριά του, ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε τα επεισόδια και όσους επέλεξαν με πράξεις βίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση, να αμαυρώσουν μια ειρηνική διαμαρτυρία χιλιάδων κατοίκων, μαθητών, εργαζομένων και καταστηματαρχών της Νέας Σμύρνης. Ενώ και το κίνημα αλλαγής καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, τονίζοντας ότι πρέπει να απομονώσουμε τους οπαδούς της βίας από όπου και αν προέρχεται, ενώ και το ΚΚΕ κάνει λόγο για απαράδεκτο τραυματισμό του αστυνομικού, ο οποίος όμως δεν θα πρέπει να αθωώσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τις ευθύνες που έχει για το κλίμα αστυνομοκρατίας που συνεχίζει να επιβάλλει. Η πολιτική σύγκρουση, κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθεί σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων την Παρασκευή στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία γίνεται λόγος για πογκρόμ βίας και αυταρχισμού σε οικογένειες και νέους ανθρώπους, και η κυβέρνηση διαμηνεί από τη μεριά της ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα λάβει τις απαντήσεις της. Να πάμε και στα του κορονοϊού τώρα, όπου έντονη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων τη στιγμή που τα νοσοκομεία της χώρας και ιδιαίτερα της Αττικής έχουν φτάσει στα όρια τους, καθώς διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ασθενείς σε απλές κλίνες γεμίζουν τα κρεβάτια. Είναι ενδεικτικό ότι η αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, Μαρία Θεόδωρα Κοπούλου, μιλώντας εδώ στο CNN Greece, τόνισε ότι τα νοσοκομεία θα έχουν αποσυμφορηθεί από τις βαριές νοσηλίες ασθενών με κορονοϊό στο τέλος Απριλίου, ενώ για να έχουμε πλήρη εξομάλυνση θα πρέπει να φτάσουμε, όπως είπε, στις αρχές του καλοκαιριού. Τα δύο μέτρα όπλα αυτή τη στιγμή για την ανάσχεση
του τρίτου αυτού σφοδρού κύματος της πανδημίας είναι η συνέχιση των περιοριστικών μέτρων, αλλά και η εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Βέβαια, υπήρχαν δυσίωνες προβλέψεις από τους ειδικούς για αυτή την εβδομάδα και αυτές οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν. Με τον ΕΟΔΗ να ανακοινώνει χθες 3.215 νέα κρούσματα. Και όλα αυτά δείχνουν ότι το άνοιγμα της αγοράς δεν είναι ίσως τόσο κοντά όσο εκτιμούσε η κυβέρνηση. Με την Αριστοτελία Πελώνη να τονίζει σήμερα στον Sky ότι η συζήτηση αυτή δεν είναι της παρούσης δεδομένων των στατιστικών της πανδημίας και να προσθέτει ότι υλοποιείται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης από τη στιγμή που το σύστημα υγείας είναι και θα παραμείνει σε πίεση για τις επόμενες 10 μέρες. Αυτό που είπε είναι πως έχει καταρτιστεί ο δικός χάρτης για την επόμενη μέρα, χωρίς όμως συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς όλα όπως είπε είναι υποαίρεση. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν οι αριθμοί θα πέσουν, αν θα ευδοκιμήσουν τα θετικά σενάρια αναφορικά με την πανδημία τις επόμενες μέρες για να φανεί εάν θα μπορεί όντως να ανοίξει οικονομία στις 22 Μαρτίου. Ο κύριος Γόγος, μιλώντας στον Sky, την προσδιορίσε για τις 29 Μαρτίου, ενώ και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ανέφερε ότι πιθανότατα αυτό το άνοιγμα θα καθυστερήσει περισσότερο, περαιτέρω από τις 22 Μαρτίου που ήταν μέχρι χθες η ημερομηνία, κλειδί ημερομηνία ορόσημο. Αυτό ήταν και το σημερινό, κυρίες και κύριοι, μεσημβρινό ενημερωτικό σας στίγμα από το CNN Greece. Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, ωστόσο, συνεχίζετε να ενημερώνεστε άμεσα και από την ιστοσελίδα μας www.cnn.gr. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.